Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Action. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την ανάδειξη ενός νέου προϊόντος που θα δώσει ρευστότητα στους φαρμακοποιούς της Πελοποννήσου ανακοίνωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη παρουσίασε το Medicine, μέσω του οποίου η Τράπεζα θα προεξοφλεί τις απαιτήσεις των φαρμακοποιών από τον ΕΟΠΗ. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Στην Κόρινθο βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την επίσημη παρουσίαση του νέου καινοτόμου προϊόντος Medisum, το οποίο απευθύνεται στους φαρμακοποιούς της Πελοποννήσου. Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβε η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου κ. Γεώργιος Δαλαμαρίνης, ο Γενικός Διευθυντής κ. Πέτρος Νταμούρης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Στην παρουσίαση αυτή παρευρέθησαν άνθρωποι από το χώρο υγείας αλλά και βουλευτές του νομού. Είμαι εδώ για να επισφραγίσω με την παρουσία μου μία καλή είδηση όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας, παρόλο που συγκεκριμένη συμφωνία είναι συμφωνία μεταξύ δύο ιδιωτών, της Τραπέζης και των Φαρμακοποιών. Αυτή όμως η πρόταση, αυτό το χρηματοπιστωτικό εργαλείο, έτεσε μία πολύ κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, όπου συνεχώς ακούμε για την ανάγκη οι τράπεζες να ανοίξουν την κάνοντα και να υπάρξει ρευστότητα. Πιστεύω ότι είναι μια σοφή επιλογή από την τράπεζα, διότι εδώ μπορούμε να έχουμε κέρδος για τις δύο μεριές. Όπως ξέρετε, ο ΕΟΠΗ πληρώνει τους φαρμακοποιούς όσο μπορεί σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, παρά τα αυτά δεν είναι πάντα δυνατό αυτό να υπολογιστεί με ακρίβεια ημερών. Άλλες φορές μπορούμε να φτάσουμε το στόχο των 60 ημερών, άλλες φορές έχουμε φτάσει και το αργότερο με τις 90 ημέρες. Το να μπορεί να έχει πρόσβαση μια μικρομεσαία επιχείρηση όπως είναι ένα φαρμακείο, σε μια γρηγορότερη προεξόπηση των απαιτήσεων της και άρα να έχει δυνατότητα να κινείται, όπως λέμε στην αγορά, είναι ευτυχές και πράγματι η τράπεζα νομίζω κάνει μια σοφή επιλογή γιατί τα χρήματα είναι απόλυτα συγκεκριμένα από τον ΕΟΠΗ. Κατά συνέπεια έχουμε μια κατάσταση που κερδίζουν και τα δύο μέρη και υπό την έννοια αυτή, όταν ενημερώθηκα στο γραφείο μου για αυτή την πρόθεση, είπα ότι το βρίσκω μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα μπορούσε δε να αποτελέσει μοντέλο και για άλλες περιοχές της χώρας και όχι μόνο για την Πελοπόννησο. Εν πάση περιπτώσει, η Συνεταιριστική Τράπεζα το κατάφερε εδώ για την Πελοπόννησο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα καλό νέο, το υποστηρίζουμε. Μπορεί να είναι βέβαια η τράπεζα ότι δεν πρόκειται να έχει επισφάλειες δουλειά σε ΟΠΗ, που είναι ένας τεράστιος οργανισμός και κινείται με πλήρη αξιοπιστία παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχει τα ταμιακά, αλλά η γενική του εικόνα συνεχώς βελτιούται και εμάς λοιπόν δεν ψέμα να είναι και σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση του 2014. Να πω επιπλέον ότι θεωρώ ότι τέτοιου είδους κινήσεις που μας γυρίζουν σελίδα στην οικονομία μας είναι γενικά ευπρόσδεκτες για τις εποχές που ζούμε. Θέλω και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό, ο οποίος και πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, άμεσα ανταποκρίθηκε όχι μόνο στην συζήτηση που κάναμε στο Υπουργείο για να βγει αυτό το προϊόν, αλλά και στην πρόσκληση να έρθει να το παρουσιάσει εδώ πέρα. Και στον πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας, τον κύριο Δαλαμαρίνη, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Παπαϊωάννου και τον Γενικό Διευθυντή, οι οποίοι δουλέψαν πολλές εργατοώρες για να βγει αυτό το καλό αποτέλεσμα. Και φυσικά στην πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, την κυρία Μπάρτζη και τον κύριο Σιαφκαρά, οι οποίοι με πολύ δυναμικό και άμεσο τρόπο επικοινωνούσαν τις σκέψεις και τις ανησυχίες των φαρμακοποιών. Έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες και τους επιχειρηματίες όλων των τοπικών κοινωνιών της Πελοποννήσου. Σε μια περίοδο την οποία βιώνει δύσκολα ο καθένας μας, στόχος και επιδίωξή μας είναι ως μια αμυγής και σταθερά αναπτυσσόμενη συνεταιριστική τράπεζα να είμαστε κοντά στον επιχειρηματία, τον επαγγελματία, τον αγρότη και κάθε νοικοκυριό της Πελοποννήσου. Η προώθηση του προγράμματος Medisin κινείται στο πλαίσιο που σας προανέφερα. Ο τομέας της υγείας αφορά όλους.
Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά τις ελλείψεις και τις αυξημένες ανάγκες για παροχές υγείας σε όλα τα μήκη και πλάτη της Πελοποννήσου. Αυτή η ύψιστη ανάγκη δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τα στελέχη της τράπεζας. Η ενίσχυση της σχέσης μας με την τοπική κοινωνία πρέπει να επιτυγχάνεται σταθερά και δυναμικά σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Στηρίζουμε τον φαρμακοποιό και παράλληλα στηρίζουμε τον ασθενή. Αυτή για εμάς είναι η πρώτη προτεραιότητα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τρεις ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη της συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα τον βουλευτή κύριο Χρήστο Δήμα, ένα πολιτικό που αποδεικνύει καθημερινά την προσφορά του στα κοινά της Κορινθίας. Και οι δικές του ενέργειες ήταν καθοριστικές για την εκπόνηση αυτού του προγράμματος, αφού πειραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς. Θερμές ευχαριστίες θέλω να εκφράσω και στον Αντιπρόεδρο της Τράπεζας, τον κύριο Ευάγγελο Παπαϊωάννου, για το συντονισμό και την επιτυχία της όλης προσπάθειας. Θέλω επίσης να επισημάνω πως τίποτα από όσα συζητάμε σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα δεν θα είχε πάρει σάρκα και οστά, εάν δεν είχαμε την αμέριστη βοήθεια και καθοδήγηση της κυρίας Αναστασίας Μπάρτζη, η οποία από τη θέση της Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας πίστεψε και στήριξε εξ αρχής το όλο εγχείρημα. Πιστεύω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να αποδείξουν το σημαίνοντα ρόλο που τους αναλογεί. Απευθύνεται στα φαρμακεία της Πελοποννήσου, είναι άμεσο και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σήμερα και κάθε μέρα από τότε στο εξής. Το ΜΕΤΙΣ ενδιαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα. Καταρχήν, χρηματοδότηση μέχρι 100.000 ευρώ αναφορέα. Απλοποίηση όλων μα όλων των διαδικασιών εκριτικών. Επιτόκιο ύψους 8,5%, όταν το βασικό μας επιτόκιο αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά τα θέματα που έχουμε, είναι στο 11%. Με χώρηση απαιτήσεων του ΕΟΠΗ και αγορά εφάπαξ συνεταιριστικών μερίδων 10% επί του πιστωτικού και μόνο ορίου, προκειμένου να γίνουμε συνέτεροι, που επί της ουσίας είναι και η περιουσία της συνεταιριστικής λογικής. Το έλεγχο προϊόν απευθύνεται σε φαρμακεία αποκλειστικά των ομών, όπου έχει κατάστημα ή θηρίδα η τράπεζά μας, σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι γρήγορη η έγκριση, εφόσον πληρούνται οι κάτω την προϋποθέσεις. Οι απαιτήσεις του ΕΟΠΗ, όχι παλαιότερες των 6 μηνών. Να έχουμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κάτι που απαιτεί ο νόμος, νομιμοδοτικά έγγραφα για εταιρείες, οικονομικά στοιχεία 2 ετών, ε9 των χωρέων, προκειμένου να γνωριστούμε καλύτερα και μη ύπαρξη δυσμενών, όπως προβλέπει και πάλι ο νόμος. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι για το Medicine διαθέτουμε ρευστότητα στην Πελοπόννησο, την τράπεζά μας, ποσού 11 εκατομμυρίων, που τη σημερινή δύσκολη περίοδο για την επιχειρηματική κοινότητα αποτελεί ένα ουσιαστικά αρχικό βήμα και αποδεικνύει περίτρανα ότι η τράπεζά μας προχωράει με έργα και όχι μόνο με λόγια στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για τους επιχειρηματίες της Πελοποννήσου, γι' αυτό και τους στέλνουμε όλους κοντά μας. Θα ήθελα μόνο να καταλάβετε ότι σήμερα είμαστε εδώ και επαρχικώς θέλουμε ένα επιτυχημένο προϊόν που κοστίζει για το φαρμακοποιό 8,5-9%, που σημαίνει 2,2-2,5% μείωση του κόστου του κέρδους του φαρμακοποιού περαιτέρω. Δηλαδή δεν υπάρχουν δυνατότητες και το κάνουμε αυτό όχι σε θέμα κέρδους, το κάνουμε μόνο για την επιβίωση του φαρμακείου. Αυτό που θα ήθελα να σας παρακαλέσω και μεταφέρω, αν θέλετε, και την επιθυμία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και της Διοίκησης, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να παρέμβετε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να πληρωθούμε, να συνεχιστεί. Έτσι είναι βασικό. Τώρα, στο περιθώριο της συνέντευξης για το καινοτόμο προϊόν της συνεταιριστικής, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Από τις δηλώσεις αυτές, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι δεν θεωρεί, όπως είπε, σοβαρό να καταβάλει κάποιος για νοσηλεία σε ένα δημόσιο νοσοκομείο το ποσό των 25 ευρώ. Στο τσουνάμι περικοπών που προβλέπει το νέο μνημόνιο, περιλαμβάνονται και δύο νέα χαράτσια για τους ασφαλισμένους με ισχύ, όμως από 1η-1η-2014. Από την ημερομηνία αυτή ορίζεται η εκμέρωση των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΗ του ποσού του 1 ευρώ, ανασυνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των 25 ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τονίζε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και πως δεν το θεωρεί και κάτι τόσο σοβαρό.
τα 25, τα συν 20 λέει του 5, έχουν ψηφιστεί από τον Νοέμβριο του 12 στο πολιτικό σχέδιο. Τώρα, εάν δεν κάνω τίποτα, δεν θα ρωτήσει κανένα να το ξαναψηφίσει, θα ισχύει απλώς το 14 του ψηφισμένου νόμου. Τώρα, εάν μπορέσουμε να βρούμε κάποιες εναλλακτικές και να συμφωνήσουμε με την Τρόικα, θα φέρουμε ένα καινούριο νόμο και εκεί θα τεθεί ένα θέμα να το ψηφίσει. Όχι, αλλά άπλους δεν το ψηφίσει, αν δεν περάσει, ισχύει το προηγούμενο, αλλά άλλους το ψηφίσουμε γιατί δεν έχει νόημα. Πάντως, ας πάμε στην ουσία του θέματος και σας αφήσουμε τώρα τις εντυπώσεις. Δεν υπάρχει 25 ευρώ για εξετάσεις. Υπάρχει 25 ευρώ, μάλλον όχι, 20 ευρώ, πολύ ούτως ή άλλως το εισιτήριο, 20 ευρώ στην νοσηλεία. Δηλαδή σε όποιον πιάσει κρεβάτι, δηλαδή σε όποιον κάνει εισαγωγή, δηλαδή σε όποιον μείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον ένα βράδυ. Σε αυτό πηγαίνει το 20 ευρώ. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία στα μέσα, καταλαβαίνω από τα κόμματα του στεναχωριού ότι υπάρχει ένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ που περισσεύομαι. Προσωπικά δεν το θεωρώ τόσο σοβαρό. Το θεωρώ δευτερεύον θέμα. Έχει το Υπουργείο Υγείας πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Τώρα πάμε και αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου και Επιμελητηρίου για το θέμα των κρουαζιερόπλοιων, τα οποία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του φορέα Βασίλης Νανόπουλος, θα έρχονται δύο φορές την εβδομάδα στην Κόρινθο. Ο Δήμαρχος λοιπόν Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, σε νεότερες δηλώσεις του, ζήτησε διευκρινήσεις από τον κύριο Νανόπουλο προκειμένου να μην μπει σε περιπέτειες στο λιμάνι. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά τα πειρά του προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλη Νανόπουλο για το θέμα των κρουαζιερόπλοιων. Ο κ. Πνευματικός ζητάει απαντήσεις από τον κ. Νανόπουλο για το αν υπάρχει ευθύνη πολιτική από τον ίδιο ή από τους επενδυτές και αν υπάρχουν, να γίνουν αιτήσεις για το τι θέλουν να γίνει, έτσι έστω να πάρθουν ή απαραίτητες αποφάσεις, αλλιώς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα μπει σε περιπέτειες. Εγώ μιλάω για τελευταία φορά και περιμένω απαντήσεις από τον κύριο Νανόπουλο που φιλοδοξεί να διοικήσει αυτό το Δήμο. Που έστω και εκ των υστέρων θυμήθηκε μετά από 4 χρόνια ότι δεν πρέπει να κάνουμε εμπορικό λιμάνι και να κάνουμε τουριστικό λιμάνι και να κοιτάξουμε να φέρουμε κρουαζιερόπλοια. Οι ερωτήσεις είναι απλές και όσο και να τις αποφύγουν θα τις απαντήσουν κάποια στιγμή. Υπεύθυνη πολιτική είναι αυτή που απευθυνόμαστε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή ο ίδιος ή οι επενδυτές ή μάλλον αυτοί που θέλουν να κάνουν τα δρομολόγια υπεύθυνα. Με αιτήσεις τους έρχονται, λένε τι σκοπεύουν να κάνουν, ποια πλοία πρέπει να έρθουν και οι λιμενικές αρχές και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αποφασίζουν. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και μπορούν να οδηγήσουν και σε περιπέτειες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Αν κάποιοι δεν κατανοούν τι είπα να πει περιπέτειες, μπορούμε να έρθουμε σε διάλογο να δούμε τι περιπέτειες μπορούν να δημιουργηθούν. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Ξεκάθαρα ερωτήματα. Υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική όποιος θέλει να φέρει δρομολόγια να απευθυνθεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Όποιος δεν το γνωρίζει είναι επικός επικίνδυνος. Επικίνδυνος για την πόλη. Πρέπει λοιπόν να έρθουν αυτοί που θέλουν να κάνουν τα δρομολόγια, να απευθυνθούν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στα όργανά του, στις λιμενικές αρχές, με έγγραφα, επίσημα και να πάρθουν οι αποφάσεις. Τα υπόλοιπα είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής που θα έχει σαν στόχο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, βεβαίως σαν στόχο τη Δημοτική Αρχή, για να πούν ότι τάχα δεν κάναμε τίποτα για να έρθουν στο λιμάνι τα κουραζερόπια, τα περιβόητα κουραζερόπια. Δεν αποφασίζει και δεν συμφωνεί το Επιμελητήριο της Κορίνθου για αρμοδιότητες που δεν τους ανήκουν. Αν θέλουν να βοηθήσουν, εδώ είμαστε. Εγώ καλοπροαίρετα στις πρώτες μου δηλώσεις χαιρέτησα αυτές τις πρωτοβουλίες. Όμως οι πρωτοβουλίες αυτές για να έχουν μία βάση θα πρέπει να εμφανιστούν. Να εμφανιστούν δημόσια. Αυτοί που υποτίθεται ενδιαφέρονται να λιμενίσουν κρουαζιερόπλοια στην πόλη της Κορίνθου. Εντάξει, δεν θα έρθει μετά από λίγο κανένας κύριος Νανόπουλος να μας πει ότι δεν κάναμε κάτι για το λιμάνι της Κορίνθου για να έρθουν κρουαζιερόπλοια. Είναι υπόλογος απέναντι στους Κορίνθιους όσο κρύβεται και όσο αυτοί που λέει ότι εκπροσωπεί δεν εμφανίζονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και στις λιμενικές αρχές. Ένα απίθανο σαμποτάζ έκαναν άγνωστοι στο Δημαρχείο της Κορίνθου. Ανοίγοντας μια βρύση στο μπαλκόνι του Δημαρχείου, η οποία έτρεχε όλη την νύχτα, πλημμύρισαν με νερό το εσωτερικό του. Τα νερά έφτασαν μέχρι το υπόγειο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στην ψευδοροφή και το σανσέρ. Μπροστά σε ένα πρωτοφανές περιστατικό βρέθηκαν το πρωί οι υπάλληλοι του Δημαρχείου Κορίνθου.
άγνωστοι είχαν πλημμυρίσει τον χώρο χρησιμοποιώντας τη βρύση του μπαλκονιού. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Χρήστο Μελέτη, το βράδυ της Τετάρτης οι δράσεις ανέβηκαν από εξωτερική σιδερένια σκάλα στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου και σφήνωσαν κάτω από τη σιδερένια πόρτα εισόδου στον προθάλαμο της έδωσης συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου το λάστιχο της βρύσης και την άνοιξαν με αποτέλεσμα να γεμίσει νερά το κτίριο, τα οποία μάλιστα έφτασαν μέχρι το υπόγειο. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μικρή έκταση ζημιά στην ψευδοροφή και στον ασανσέρ. Τέλος κλήθηκε αστυνομία, ενώ έγινε και μήνυση κατά γνώστων. Σήμερα το πρωί ειδοποιηθήκαμε γύρω στις 7 παρά 10 που ήρθε πρώτος εργαζόμενος στο Δημαρχείο εδώ, ότι υπήρχε πρόβλημα με αρκετά νερά μέσα στην αίθουσα του Ισογείου. Στη συνέχεια ήρθα και ο ίδιος εδώ και διαπίστωσα ότι στον δεύτερο όροφο, ακριβώς στην πόρτα μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου, της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και της αίθουσας του γραφείου του Γενικού Γραμματέα, είχε τοποθετηθεί ένα λάστιχο που υπήρχε έξω στον εξωτερικό χώρο της βεράντας του δεύτερου ορόφου και είχαν ανοίξει την βρύση και το νερό αυτό όλο έτρεχε μέσα στο Δημαρχείο. Οι ζημιές έχουν γίνει σχετικά μικρές, θα έλεγα, κάποιες ψευδοροφές και κάποια προβλήματα με κάποιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το υπόγειο στο αρχείο, στο οποίο δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα ζημιάς στα αρχεία εκεί. Απλώς αρκετά νερά, τα οποία συνεδριά του Δήμου από το πρωί ήδη έχουν καθαρίσει τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο. Το Δημαρχείο λειτουργεί κανονικά και πάλι και κάποιες εργασίες γίνονται τώρα για να φύγουν και τα νερά που υπάρχουν στο υπόγειο. Τώρα γίνονται οι απαραίτητες, ήρθε και ο διοικητής της ασφαλείας εδώ και έλεγξε την περιοχή και θα γίνουν οι ανάλογες μηνύσεις κατά γνώστων για φθορά δημόσιας περιουσίας. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι με απερίσκεπτες ενέργειες θα βλάψουν κάποιους, είτε τη Δημοτική Αρχή, είτε τους δημότες, είτε τους υπαλλήλους του Δήμου, είτε οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς, στη σημερινή εποχή τα έχουμε όλα. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Κάποιοι ασυνείδητοι από το μπαλκόνι του Δημαρχείου, που έχει πρόσβαση από το έθριο, αν θέλετε, του θεάτρου, άνοιξαν την βρύση της βεράντας με λάστιχο και έβαλαν το λάστιχο μέσα στο κτίριο. Το κτίριο όλο πλημμύρισε. Φανταστείτε, από χτες το βράδυ προφανώς θα έχει γίνει, μέχρι σήμερα το πρωί έχουν πλημμυρίσει σχεδόν όλοι οι όροφοι, έχουν γίνει μεγάλες ζημιές σε όργανα, κομπιούτερ, καλώδια, ασανσέρ, ψευδοροφές, στέγες, ακόμα και σε αντικείμενα υλικό, δηλαδή έγγραφα, τα οποία ήσαν τοποθετημένα στο πάτωμα. Καταγράφονται αυτή τη στιγμή, έχει έρθει και η ασφάλεια, εξετάζει το θέμα, παίρνει αποτυπώματα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και ποιοι είναι οι δολιοφθορείς, αν θα μπορέσουν να τους βρουν. Η πρόσβαση είναι από το έθριο, αν θα ξέρετε, του θεάτρου, έχει την σιδερένια σκάλα, εκεί συνήθως μαζεύονται μικροί πιτσιρικάδες 14, 15, 16 και 17 ετών, αρκετές φορές τα βράδια, κακώς για μένα, εν πάση περιπτώσει εκεί, αν θέλετε, θα πρέπει να παρέμβει ο Δήμος να τον κλείσει αυτόν τον χώρο, να μην παρεμβαίνουν έστω και στη βεράντα του Δημαρχείου, θα έλεγα, για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι αυτό αν θα έχεις κάγκελα ή δεν θα έχεις κάγκελα. Το θέμα είναι ότι σατανικά μυαλά προσπαθούν με τέτοιες μεθόδους να κάνουν τι ζημιά στους ίδιους. Είναι διότι όταν θα προκύψουν ζημιά στο Δημαρχείο θα τα επιβαρυνθούν οι συνδημότες προφανώς. Δεν θα τα πληρώσω ούτε εγώ ούτε εσείς, ούτε οι ίδιοι. Θα τα πληρώσουν και οι ίδιοι και εγώ και αυτοί. Όλοι οι συνδημότες. Αναβολή για την 23η Οκτωβρίου πήρε η συζήτηση της αίτησης άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία αφορά πρόγραμμα αποπληρωμής ή διακανονισμού ικανοποίησης των πιστωτών της Club Hotel Casino Λουτράκη σε μακροπρόθεσμη διάρκεια. Η συζήτηση η οποία έγινε την Τετάρτη στο Πρωτοδικείο Κορίνθου. Παρέμβαση υπέρ του αιτήματος της επιχείρησης έκαναν διάφοροι κοινωνικοί φορείς αλλά και το ΙΚΑ, το οποίο παραδέχτηκε ότι οι απαιτήσεις προς την επιχείρηση είναι ρυθμισμένες και ικανοποιούνται κανονικά. Εναντίον τώρα του αιτήματος της επιχείρησης ήταν ο Δήμος που έκανε και το αίτημα αναβολής της υπόθεσης, ο Σύλλογος των Εργαζομένων και το Δημόσιο. Τις εξελίξεις σχολιάζει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λουτρακίου και Αγίων Θεοδόρων Νίκος Λόης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Νίκος Λέης μιλάει για τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του καζίνου αλλά και την αναβολή που πήρε το δικαστήριο για τις 23 Οκτωβρίου. Ο κ. Λέης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να μπει μπροστά έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πληρωμής του χρέους που έχει το καζίνο. Τέλος, ανέφερε ότι διακυβεύεται η περιουσία του Δήμου. Πιστεύω ότι καλώς το δικαστήριο βεβαίως έδωσε αναβολή. Κάτι που δίνει χρόνο και στο Δήμο μας αλλά κυρίως στην ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει ο Δήμος μας αυτό πρέπει να κάνει άμεσα, να συνοηθεί με την ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση να βάλει τα λαγωνικά της, να δουν τι μπορεί να κάνει ώστε να εξασφαλιστεί έτσι, η δυνατότητα
τόσο πληρωμής του χρέους που έχει η Club Hotel, δηλαδή διαχειρίστρια εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, αλλά και έναντι των υπόλοιπων προμηθευτών κτλ. Ο Δήμος μας πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή πώς θα εξασφαλίσει και αυτός, διότι αυτό που διακυβεύεται άσχημα είναι η περιουσία της ανώνυμης εταιρείας του Δήμου μας. Γιατί αυτή μόνο υπάρχει και αυτή μπορεί να κατασχεθεί, όπως ξέρετε, κυρίως και πρωτίστως όσον αφορά τα κίνητα που έχει η Club Hotel και από την άλλη μεριά η ανώνυμη εταιρεία του Δήμου μας. Άρα λοιπόν, εφόσον εξασφαλιστούν αυτά, θα πρέπει ο Δήμος μας να προχωρήσει στις διαδικασίες εκείνες, ώστε αν δεν μπορούν να συνεχίσουν οι συνέτεροι μας, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, να προχωρήσει και να προχωρήσει μια άλλη άδεια, έτσι, μια άδεια που θα βρεθούν νέοι επενδυτές για να μπορέσει να συνεχιστεί, έτσι, η λειτουργία του καζίνο. Πιστεύω ότι αν το κάνει το καζίνο ή Club Hotel μόνο και μόνο για να προχωρήσουμε σε ανώνυμη εταιρεία, νομίζω ότι είναι κακός δρόμος αυτός και έχει πλέξει λάθος δρόμο. Γι' αυτόν τον δρόμο πρέπει να τον αλλάξει και αν μπορούν να βάλουν λεφτά στην ανώνυμη εταιρεία, καλό θα τα βάλουν τώρα τα λεφτά και να σωθεί έτσι η κοινοπραξία. Και μετά, εφόσον σωθεί η κοινοπραξία, θα δούμε τις δυνατότητες και αν υπάρχουν αυτές τις δυνατότητες τυχόν μετατροπής. Ιατρείο διακοπής καπνίσματος δημιουργεί το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής προκειμένου να ενισχύει τις προσπάθειες όσων πολιτών θέλουν να κόψουν το κάπνισμα. Το ιατρείο θα λειτουργεί κάθε 15 ημέρες στο χώρο του πρώτου καπί στο κέντρο της Κορίνθου. Καθώς πολλοί πολίτες προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα ανεπιτυχώς, το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής δημιουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος με στόχο να βοηθήσει τους πολίτες μας. Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων οργανώνει Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος για όσους ενδιαφέρονται να απαλλαγούν για πάντα από την βλαβερή αυτή ουσία. Το ιατρείο θα λειτουργεί κατά 15 ημέρες στο χώρο του κεντρικού καπί. Από Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013, το απόγευμα κάθε 15 μέρες θα λειτουργεί στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Κορινθίων ιατρείο διακοπής καπνίσματος υπό την επιστημονική, με επιστημονική υπεύθυνο την πνευμονολόγο την κυρία Θάνια Χρυσταρά. Και μάλιστα θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω για αυτή την εθελοντική κοινωνική προσφορά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του σύγχρονου τρόπου ζωής, το κάπνισμα. Μια κακή συνήθεια που όλοι γνωρίζουμε πόσο βλαπτική είναι για την υγεία όλων των ανθρώπων. Στερεί χρόνια από τη ζωή, μειώνει την ποιότητα της ζωής και ευθύνεται για ένα μεγάλο οικονομικό κόστος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εμείς ως Δήμος Κορινθίων προσπαθούμε για άλλη μια φορά να είμαστε μπροστάριδες σε μια προσπάθεια σημαντική για την βελτίωση της υγείας των δημοτών μας, των δημοτών του Δήμου Κορινθίων. Ιατρείο λοιπόν διακοπής καπνίσματος ξεκινάμε μεθαύριο και καλούμε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ψυχολογικής υποστήριξης προκειμένου να διακόψουν μια τόσο βλαβερή συνήθεια, αλλά και φαρμακευτικής αγωγής ενδεχομένως υποστηρικτικά, να απευθυνθούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής κάθε 15 μέρες. Ξεκινάμε από τη Δευτέρα μεθαύριο, 5 με 7 το απόγευμα, στην κυρία Χρυσταρά, για ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Θέμα με την υδροδότηση της Κορίνθου από τη Στυμφαλία επαναφέρει ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικιονίων Χάρης Σβιτινιώτης. Μιλώντας στο διαδικτυακό κανάλι Φρέντο TV, υποστήριξε ότι παρά το γεγονός ότι το ΚΙΑΤΟ εδώ και πολλά χρόνια έχει σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη πόσιμου νερού, εντούτοις δεν έχει ανοίξει κανένας διάλογος για να βρεθεί λύση. Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικιονίων, Χάρης Βιτινιώτης, μίλησε στο διαδικτυακό κανάλι Φρέντο TV για την υδροδότηση Κορίνθου από τη λίμνη Στυμφαλία. Σημειώνεται ότι το ΚΙΑΤΟ χρόνια τώρα έχει σοβαρό πρόβλημα από την έλλειψη πόσιμου νερού. Παρακολουθήσαμε όλοι, πιστεύω, τον τελευταίο καιρό το επίτευγμα του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος στην κυριολεξία, όπως ο ίδιος λέει, διαδικτυώνει όλα τα τοπικά, τις τοπικές κοινότητες με το δίκτυο ίδρευσης της Κορίνθου και άρα θα παρέχει νερό, το οποίο αυτομάτως μπαίνει ως ερώτημα. Πού θα το βρει? Και βέβαια, ο κύριος Δήμαρχος της Κορίνθου, από ό,τι ξέρουμε, έχει εξασφαλίσει με παράδοξο ή μη τρόπο από την Στυμφαλία ποσότητες νερού και για την Κόρινθο, και τώρα αφού βλέπει ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται στο Δήμο Σικιονίων να οριοθετήσει την παροχή αυτού του όγκου νερού, να προσδιοριστεί με σαφήνεια ποια είναι τα δικαιώματα της Κορίνθου και άρα ποιες είναι οι ποσότητες ως φραγμός
πέραν των οποίων δεν θα πρέπει να προμηθεύεται η Κόρινθος, σαφώς ο Κύριος Πνευματικός καλά κάνει, καταφέρνει και κάνει επεκτάσεις των δικτύων για όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Εμείς λοιπόν που είμαστε πράγματι ένας σπουδαίος δήμος, είμαστε ο δεύτερος δήμος των Κορινθίων, δίνουμε στην ουσία, παρέχουμε στην ουσία το πολύτιμο αυτό αγαθό στους Κορινθίους το νερό. Και ο ίδιος ο Δήμος και ιδιαίτερα η έδρα του Κιάτου στερείται των ποσοτήτων που απαιτούνται για την ίδρυψη και τροφοδέτηση των δικτύων των τοπικών διαμερισμάτων της περιοχής γύρω από την έδρα. Εδώ βλέπουμε έναν Δήμαρχο Κορινθίων μέσα στην τριετία να καταφέρνει να αυξάνει τις ποσότητες από τη μια μεριά, νόμιμα ή παράνομα δεν με ενδιαφέρει. Απ' την άλλη να κάνει δίκτυα και επεκτάσεις για να τροφοδοτήσει με νερό όλα τα χωριά του. Και ο Δήμος Οικειονίων να κοφεύει στην κυριολεξία, να του αρπάζει στην κυριολεξία το πολύτιμο αυτό αγαθό η πρωτεύουσα του νόμου και ο Δήμος Οικειονίων να στερείται και να τροφοδοτεί τα δίκτυα ίδρυυσης με νερά από γεωτρήσεις αμφιβόλου ποιότητας και που πολλές φορές έχω καταγγείλει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο περιοδικός έλεγχος της ποιότητας του νερού μικροβιολογικής και χημικής ανάλυσης δεν έχει τεθεί υπόψη της αντιπολίτευσης αν και εμείς το ζητάμε τακτικά. Και βέβαια υποπτευόμεθα το γιατί έχουν την επισφάλεια της ποιότητας αυτά τα νερά. Λέμε λοιπόν ότι τι κάνουμε, μπορούμε να έχουμε μια συνολική διαχείριση του προσφερόμενου υδάτινου πλούτου που έχουμε άλλωστε στην περιοχή μας για να καλύψει τις ανάγκες των Οικειονίων. Πράγματι, ο Δήμος κινείται τώρα τελευταία μετά από άσκηση τρομερών πιέσεων από την αντιπολίτευση και από μένα προσωπικά, κινείται στο να κάνει ένα σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής Στυμφαλίας, Κεφαλαρίου, Βελίνας, Σουλίου και άλλων γεωτρήσεων που είναι κάτω από τον Εθνικό Δρόμο. Επειδή αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έδειξε μέχρι σήμερα δυνατότητες έβρεσης χρηματοδοτήσεων για μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομής, τώρα τρέχει να δείξει ότι ενεργοποιείται για να εξασφαλίσει πότε τώρα που είναι οι εκλογές, πότε τώρα που τελειώσαν οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, δηλαδή του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Τι έκανε λοιπόν ο Δήμος? Δημιούργησε μέσω άσκησης πίεσης των κατοίκων του Κεφαλαρίου μία λαϊκή συγκέντρωση, στην οποία και εγώ βεβαίως παραβρέθηκα, και διαπιστώθηκε ότι η αγωνία του χωριού αυτού, αλλά και στη συνέχεια το άλλο βράδυ, μια λαϊκή συνέλευση που έγινε στην περιοχή της Στυμφαλίας, είδαμε την αγωνία όλων των κατοίκων, ότι έχουν περιθωροποιηθεί. Και τι είπαν? Είπαν ότι δεν θέλουμε να πάρετε το νερό μας ούτε από την γεώτρηση του Κεφαλαρίου, ούτε από τα αναβλύζοντα νερά της Δρίζας, γιατί εμείς τα έχουμε ανάγκη για τα χωράφια μας, για την ίδρυυσή μας, για την κτηνοτροφία μας. Αυτό τόνισα και εγώ προσεκτικά. Είπα ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μονομερώς να πάρουμε αυτά τα νερά και να τροφοδοτήσουμε το Κιάτο, εάν δεν εξασφαλίσουμε συγχρόνως με έργα υποδομής την γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, την τοπική των διαμερισμάτων αυτών που προανέφερα, και άρα θα πρέπει με πολύ συνέπεια ο Δήμαρχος να κινηθεί προς το να ολοκληρώνει παράλληλα και έργα αρδευτικά και έργα ιδρυυτικά συγχρόνως. Μπροστά στην αντίδραση της αντιπολίτευσης αλλά και της λαϊκής κατακραυγής και των απαιτήσεων των συμπολιτών μας, δεν είχε παρά να πει ένα ακόμα ψέμα, ότι πράγματι θα προχωρήσουμε στην κοινή εκμετάλλευση των νερών και με κατεύθυνση ίδρυυση και με κατεύθυνση άδρευση. Ο κύριος Σταματόπουλος. Όμως, επειδή η άδρευση κατά κανόνα δεν είναι έργα υποδομής τα οποία εκτελούνται από τους Δήμους, αλλά είναι έργα τα οποία έχουν εθνική σημασία και είναι έργα που περισσότερο αγγίζει την περιφέρεια ή το Υπουργείο Γεωργίας ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή περιφέρεια της Κορινθίας, κρύβεται πίσω από αυτή
αυτή την δυσκολία εκτέλεσης αρδευτικών έργων και βάζει αυτό το περιβόητο εάν. Εμείς θα προσπαθήσουμε και αν η περιφέρεια, εμείς θα πούμε και αν ο Δήμαρχος Κορινθίων θελήσει να κάνει ανταποδοτικά έργα με την κατεύθυνση ότι το νερό που παίρνει είναι δωρεάν και άρα πρέπει ανταποδοτικά να δίνει κάτι στον τόπο των Σικιονίων, όλα αυτά με αν, με αμφιβολία, και γι' αυτό και ο κόσμος δεν επίστη από τον κύριο Σταματόπουλο. Προθεσμία μέχρι τις 18 Οκτωβρίου έχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να επιβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη συμμετοχή στο ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών. Στις 18 Οκτωβρίου λήγουν 4 προγράμματα του ΟΕΒ, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη ανέργων. Ειδικότερα λήγει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για συμμετοχή στο ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων για τις διοικητικές περιφέρειες που ανήκουν στους άξονες προτεραιότητας 7 και 8. Στο θέμα αναφέρθηκε ο προϊστάμενος του ΟΕΔ Κορινθίας, Τριαντάφυλλος Αρής. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι στις 18 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία, η μέρα Παρασκευή είναι, λίγη προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώνεται, όπως επίσης την ίδια ημερομηνία στις 18 Οκτωβρίου λήγει και το πρόγραμμα το λεγόμενο ειδικό διετές με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά τα προγράμματα ολοκληρώνονται. Επίσης, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αύριο, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, 2 ώρα το μεσημέρι, λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινοφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια και στους Δήμους, με την πρόσκληση των 10.000 θέσεων για θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι για αυτό το πρόγραμμα για την κοινοφελή εργασία θα πρέπει να προσέλθει μέχρι τις 2 το μεσημέρι την Παρασκευή αύριο 11 Οκτωβρίου. Και μετά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθούμε άλλη αίτηση. Αύξηση του επιδόματος θέρμανση σε σχέση με πέρυσι στα 34 λεπτά ανά λίτρο και διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για την καταβολή του περιλαμβάνει η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών που συζητήθηκε σε σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης και θα τεθεί και στη διάθεση της Τρόικα. Στο θέμα αναφέρθηκε ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ Κορινθίας Γιώργος Λάμπος, ο οποίος υποστήριξε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανση αποτελούν κοροϊδία για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Για το επίδομα θέρμανση από την κυβέρνηση στους δικαιούχους μίλησε ο γραμματέας του Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ Κορινθίας Γιώργος Λάμπας. Ο κ. Λάμπας τονίζει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανσης αλλά και τα ημίμετρα που προτείνουν άλλα κόμματα για μείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η περιβόητη διαπραγμάτευση αποτελούν κοροϊδία για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα που βλέπουν ορατό τον κίνδυνο να βγάλουν το χειμώνα χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να απορρίψει τώρα τις κατευθύνσεις της Κομισιόν που μιλούν για νέα αύξηση στο φόρο του πετρελαίου θέρμανσης και του ΦΠΑ στο ρεύμα και το φυσικό αέριο. Τα μέτρα της κυβέρνησης και τα ημίμετρα των άλλων κομμάτων για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια κοροϊδία όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης για τη φετινή χρονιά. Η κυβέρνηση πρέπει να απορρίψει τις κατευθύνσεις της Κομισιόν για αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, σε ρεύμα και σε φυσικό αέριο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς είναι τα πράγματα, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, είναι ότι το 2012 η μείωση της κατανάλωσης του πετρελαίου έφτασε στο 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά του 2011. Για το 2013 υπολογίζεται η μείωση ότι θα φτάσει στο 60% από ό,τι το 2012. Δηλαδή, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης για το 2013 θα είναι κάτω από το 1 εκατομμύριο τόνους, όταν το 2009 βρισκόταν περίπου στα 4 εκατομμύρια τόνους η κατανάλωση. Η λύση για μας, ή που είναι ρεαλιστική και εφικτή και συμφέρει τις λαϊκές οικογένειες, είναι στην άμεση κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο,
σε φυσικό αέριο για την οικιακή χρήση και στην κατάργηση όλων των χαρατσιών. Αυτά τα μέτρα, να μην έχουμε αυταπάτες ότι μπορούν από τα πάνω να τα εφαρμόσουν οι κυβερνώντες, γιατί ο σκοπός τους είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από το να βοηθήσουν τα λαϊκά στρώματα να ξεπεράσουν δυσκολίες της καθημερινότητάς τους. Άρα η λύση πρέπει να είναι μέσα από τη δικιά μας την πάλη, την οργάνωση, να μην έχουμε αυταπάτες ότι άλλοι με εξουσιοδότηση θα μας λύσουν τα προβλήματα τη στιγμή ότι βλέπουμε, που βλέπουμε ότι πασχίζουν για την ικανοποίηση ξέρων συμφερόντων των μεγαλοεπιχειρηματιών και των βιομηχάνων. Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα είναι το σχέδιο για τον προϋπολογισμό, τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2014, όπου εκεί τι βλέπουμε, βλέπουμε την ένταση της επίθεσης στα λαϊκά νοικοκυριά, νέα βάρη, και αυτά θα εκφραστούν πώς, μέσα από την φοροεπιδρομή, με αύξηση των φόρων στο λαϊκό εισόδημα, θα φορολογήσουν μέχρι και τη μικρή ακίνητη περιουσία, θα υπάρξουν περικοπές σε υγεία, σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα μειωθούν οι συντάξεις, θα μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, θα προχωρήσουν σε ξεπούλημα και σε ιδιωτικοποιήσεις. Δηλαδή το πρωτογενές πλεόνασμα που επικαλούνται και που θέλουν να δημιουργήσουν και η επικαλούμενη ανάπτυξη θα είναι πάνω στα συντρίμια των δικαιωμάτων του λαού και βεβαίως με παραχώρηση ζεστού χρήματος προς τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Η λύση βρίσκεται στην οργάνωση, να παλέψουμε όλοι εργαζόμενοι, άνεργοι, μικροί επαγγελματίες, αγρότες για ουσιαστικά μέτρα και προστασία των ανέργων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των χαμηλοαμοιβόμενων και των οικογένειών τους, για να μην μείνει κανένας άνθρωπος το χειμώνα, κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς θέρμανση και χωρίς ρεύμα. Παράταση μέχρι τις 18 Οκτωβρίου έλαβε η έκθεση για τη Μικρασία που γίνεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου από τη Μικρασιατική Στέγη, μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της. Στην έκθεση εκτίθενται διασωνθέντα κοιμήλια κυρίως από την περιοχή της Σμύρνης. Συνεχίζεται η έκθεση για τη Μικρά Ασία στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου που διοργανώνει με επιτυχία η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου, εκθέτοντας πολλά και διάφορα διασωνθέντα κοιμήλια κυρίως από την περιοχή της Σμύρνης. Η έκθεση πραγματοποιείται και παρατείνεται μέχρι τις 18 Οκτωβρίου με αφορμή τα 91 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης και τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη συνθήκη των Σευρών. Σήμερα το πρωί παρέστη στην έκθεση και η Δημοτική Αρχή Κορίνθου για να τιμήσει με τη σειρά της τη μεγάλη παροικία των Ελλήνων προσφύγων στην Κόρινθο, που με την πολύτιμη συνεισφορά του συνέβαλαν στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης μας. Εδώ έχουμε μια σημαντική έκθεση, είναι μια προσφορά της Μικρασιατικής Στέγης προς όλους εμάς, μια μεγάλη προσπάθεια, έχουν συλλεχθεί ανεκτήμητης αξίας αντικείμενα, προσωπικά, εικόνες, μουσικά όργανα, σκεύη καθημερινής χρήσης που αναδεικνύουν τον πολιτισμό που υπήρξε στην καρδιά του ελληνισμού, την Ιωνία. Γιατί εκεί ήταν η καρδιά του ελληνισμού για πολλούς αιώνες. Αυτά όλα μαρτυρούν μια γενιά, μάλλον πολλές γενιές Ελλήνων που μεγαλούργησαν σε όλους τους τομείς εκεί στην Ιωνία, στη Μικρά Ασία, δείχνουν ένα πολιτισμό πολύ υψηλού επίπεδου που υπήρχε στην περιοχή, που δημιουργήθηκε αυτός ο πολιτισμός ακόμα και στις δύσκολες στιγμές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο ελληνισμός διατήρησε τη γλώσσα του, τη θρησκεία του, τα ήθη και τα έθιμα και κατάφερε ακόμα και να κυριαρχήσει εκεί σε αυτό το δύσκολο τοπίο, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλα αυτά είναι παρελθόν, όμως δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Και όλα αυτά που σήμερα εκτίθενται εδώ στην Πινακοθήκη και είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Κορινθίων να εκθέτει όλα αυτά τα πανέμορφα αντικείμενα και όχι μόνο, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε όλοι εμείς, γιατί είναι ένα κομμάτι από τον πολιτισμό μας, ένα κομμάτι από τον πολιτισμό που κάποια στιγμή μεταλαμπαδεύτηκε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ο Δήμος Κορινθίων για πολλά χρόνια είναι το μυαλό του και το χρήμα του
για να λέμε και τις αλήθειες, στη Μικρασιατική Στέγη. Ό,τι μας έχουν ζητήσει, ανταποκρινόμαστε με μεγάλη χαρά. Διότι πράγματι η Μικρασιατική Στέγη παράγει ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτιστικό έργο. Να πούμε και τη συγκεκριμένη εκδήλωση τώρα. Με πρωτοβουλία της Μικρασιατικής Στέγης και έγκριση από το ΚΕΠΑΠ, ο χώρος που είμαστε σήμερα εδώ, της Πινακοθήκης, διατίθεται στην Μικρασιατική Στέγη για την έκθεση των αντικειμένων τα οποία έχουν δωρηθεί από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες του Συνοικισμού της Ιωνίας στην Μικρασιατική Στέγη. Και μάλιστα πολλοί δεν τα έχουν δώσει, απλώς τα δίνουν μόνο για την έκθεση να τα κρατήσουν στη συνέχεια γιατί φοβούνται την μετέπειτα πορεία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σήμερα το Μικρασιατικό Μουσείο όπως το λέμε. Εμείς κάναμε πρόσκληση ενδιαφέροντος από την αρχή, αλλά έστω και αυτή τη στιγμή είστε πρόσδεκτοι κοντά μας και να μεταδώσετε προς τα έξω αυτό το οποίο γίνεται στην Πινακοθήκη της Κορίνθου. Ήταν μια πρόταση της Μικρασιατικής Στέγης, την οποία υιοθετήσαμε και υλοποιούμε. Πιστεύω ότι είναι έκθεση μνήμης, θα τη χαρακτήριζα, και νομίζω ότι κάναμε καλά που τη φέραμε κοντά μας. Εγώ ζητώ από όλους τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες να περάσουν, γιατί όπως είπατε και εσείς δόθηκε μια μικρή παράταση, να δουν αυτή την έκθεση. Και στο παρελθόν, σε δική μου έτσι πρόσκληση, απευθύνθηκα στους συμπολίτες μας και είπα ότι είναι κάτι το καταπληκτικό και όντως πρέπει να το δουν. Να ευχαριστήσουμε το ΚΕΠΑΠ και τη Διεύθυνση της Πινακοθήκης Κορίνθου που μας έδωσε την ευκαιρία μέσα στο κέντρο της πόλης και στους πεζοδρόμους να προβάλλουμε αυτά τα ιστορικά κοιμήλια, έστω και ελάχιστα, που έχουν έρθει από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Είναι ελάχιστα γιατί, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι έφυγαν μέσα από τη φωτιά. Έφυγαν με τραγικές συνθήκες και δεν ήταν δυνατόν να κουβαλήσουν μαζί τους πράγματα από τα σπίτια τους. Γι' αυτό τα θεωρούμε και υπερβολικά πολύτιμα. Εδώ, όπως είπατε, βρίσκονται διάσπαρτα, λίγα, αλλά ελάχιστα με τη σύγκριση του πληθυσμού. Ήρθαν 3.000 πρόσφυγες σε μια πόλη 5.000 Κορινθίων. Είναι και από ιερατικές εικόνες που πήγε κάθε μια και έφερε από το σπίτι της, κρατώντας μια εικόνα και το μωρό της μόνο. Ή κάποια σπαράγματα από πρίκα, από ένα κουτάλι, ένα πιστοποιητικό που είχε στην τσέπη του ενδεχομένως κάποιος άνθρωπος. Επομένως καταλαβαίνετε ότι αυτά τα λίγα είναι εξαιρετικά πολύτιμα και αποδεικτικά ενός άλλου βιωτικού και πολιτιστικού επίπεδου που είχαν κυρίως οι αστικές περιοχές στη Μικρά Ασία, στη Θράκη, στον Πόντο, στην Ανατολική Ρωμιλία. Και σκοπός της έκθεσης μάλλον είναι δύο οι σκοποί. Πρώτον, να γνωρίσουν οι Κορίνθιοι την ιστορία της Μικρασιατικής Κορίνθου και Κορινθίας. Και δεύτερον, ό,τι τυχόν, παρακαλώ, μέσα από την καρδιά μας, ό,τι τυχόν υπάρχει στα σπίτια ένα χαρτί, ένα πετσετάκι εφθαρμένο, μία παλαιά φωτογραφία να περισωθεί και αν είναι δυνατόν να παραδοθεί. Θα αποτελέσει το υλικό για το μουσείο που ο Δήμος Κορινθίων πολύ ζεστά το έχει πάρει και πιστεύουμε ότι σε λίγα χρόνια θα είμαστε στην ευτυχή στιγμή και εσείς παρόντες να το εγκαινιάσουμε. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Τρίπολης η μερίδα για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, το επίκεντρο της ημερίδας στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η μερίδα πραγματοποιήθηκε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Στόχος της ημερίδας ήταν η υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα των ΚΠΕ και για την ένταξή τους σε θέματα δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αυτό εδώ πέρα είναι η εφημερίδα που έφτιαξαν συνάδελφοι σε αρκετά στο σεμινάριο που κάναμε πρόσφατο τον Ιανουάριο, το ευρωπαϊκό σεμινάριο, όπου για να έχουμε το τεχνό μετά το ωφελή μου. Αντί να κάνουμε κάτι σε θεωρητικό επίπεδο, κάναμε ένα καθαρά πνευματικό σεμινάριο εισαγωγικό που δείξαμε πώς σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα από την αρχή. Και οι συνάδελφοι λειτουργήσαν σαν παιδιά, έφτιαξαν ήδη το πρόγραμμα, μας έδωσε πολύτιμες ιδέες, πάνω στις οποίες εμείς βασιστήκαμε για να φτιάξουμε το πρόγραμμα του πλημμυρίου. Εδώ πέρα είναι ένα συγκεκριμένο σεμινάριο που έχουμε αναρτήσει
στοιχεία που βρήκαν από αυτό το παιχνίδι λιμένου θησαυρού που έκαναν μέσα στο χωριό. Σήμερα έχετε την παρουσίαση των προγραμμάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικαστηρίου. Πείτε μας ακριβώς δύο λόγια για την εκδήλωση. Ωραία, η εκδήλωση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της καθιέρωσης από το Υπουργείο Παιδείας της εβδομάδας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Από φέτος λοιπόν η δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου αφαιρώνεται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτής της καθιέρωσης γίνονται αρκετές δράσεις. Φέτος δεν προλάβαμε να κάνουμε περισσότερες. Όλα τα κέντρα της περιβαλλοντικής φτιάχνουν συναντήσεις στις έδρες του Δήμου. Όπου εκεί καλούνται όλα τα κέντρα της περιφέρειας να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα που έχουν. Η παιδική φαντασία περπάτησε πάνω στα ράφια της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Τρίπολης, καθώς μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης επισκέφθηκαν τον χώρο και μέσα από τίτλους βιβλίων που οι ίδιοι επέλεξαν, δημιούργησαν τις δικές τους ιστορίες. Σήμερα το πρωί, μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου επισκέφθηκαν τον χώρο της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Τρίπολης προκειμένου να αντιληφθούν την ικανότητα που έχει η ανάγνωση μέσα σε ένα χώρο που τους δίνει τη ευκαιρία να συνεργαστούν με συμμαθητές τους, αξιοποιώντας έτσι περαιτέρω τις μαζικές ικανότητες του βιβλίου. Οι μαθητές μέσα από τους τίτλους βιβλίων που ήδη επέλεξαν δημιούργησαν τις δικές τους ιστορίες. Ναι, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την δημόσια βιβλιοθήκη της πόλης μας και μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της φιλαναγνωσίας θέλουμε να δημιουργήσουμε μια θετική στάση των μαθητών απέναντι στο βιβλίο. Μετά από μια ξενάγηση που μας έγινε στον χώρο, τα παιδιά προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά το βιβλίο, βάζοντάς τα να φτιάξουμε μια ιστορία μέσα από τίτλους βιβλίων τα οποία αυτά επέλεξαν. Είναι πολύ επικοδομητικό και πολύ δημιουργικό για τα παιδιά. Πλέον το βιβλίο μπαίνει μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ιδιαίτερα με το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας τα παιδιά πλέον έρχονται σε επαφή με αυτό, βλέπουν πόσο ωφέλιμο είναι να μελετούν και να διαβάζουν και πλέον και γίνονται και αυτοί επίσημοι αναγνώστες. Μάλιστα. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Ναι. Το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας έχει μπει μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας είπα και θα εκτελήσετε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς από τους δασκάλους της τάξης και με τη βοήθεια της δημόσιας βιβλιοθήκης. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές του ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλή σας νύχτα.